παρακαλέσω τότε την πολιτική γραμματεία να προχωρήσει στις απαντήσεις επί των ερωτήσεων που προσθέσουν αυτό και το οργανωτικό γραφείο της Νέας Επαναπτώσης. Ποιος θα περάσει το πολιτικό. Άσχετα, είναι ένα ζήτημα που φλέγει, το ζήτημα των αγωγών. Να το πάρω εγώ την πρωτοβουλία, πρέπει να μας πει η πολιτική γραμματεία σε ποιο στάδιο βρίσκεται, τι έχει γίνει, υπάρχει μια ανησυχία και όλα αυτά. Δημήτρη, αν θες, μας λες και γι' αυτό. Καλησπέρα σας. Να πάρω τις ερωτήσεις αυτές που μπορώ να απαντήσω εγώ με τη σειρά. Η πρώτη ήταν η τακτική για τις επερχόμενες εκλογές. Σαφέστατα νομίζω στην αναφορά του Δημήτρη Κατακύστο το έκανε και αυτό, λέγοντας ότι στο πλήρωμα του πρώτον, δεύτερον, στο κομμάτι που αφορά τους αγώνες του ΕΠΑΜ εντάσσονται και η συμμετοχή σε εκλογές. Αυτό όπως είναι συνολική απόφαση, όπως αντιλαμβάνεστε, του μετώπου, των πυρήνων, οπότε είναι σε διαβούλευση όταν και όποτε αυτό τεθεί. Βεβαίως και το ξαφνικό θα αντιμετωπιστεί. Το θέμα είναι πώς πας στις εκλογές χωρίς οικονομικό υπόβαθρο. Αυτό πρέπει να είναι συνέχεια στο μυαλό μας. Το δεύτερο είναι η συναγωνίστρια από το Ήλιο. Τι μιλάμε τώρα για να κατέβουμε στις εκλογές. Δεν άκουσα. Γιατί λεφτά μιλάμε, για ποιο ποσό μιλάμε. Δεν είπα για. Εγώ δεν είπα. Να έχουμε στο μυαλό μα, είπα. Ποιες είναι οι ανάγκες όμως, δεν τις ξέρω. Δηλαδή 100 ευρώ φτάνουν, όχι. Οι ανάγκες για να γίνουν εκλογές. Δεν είναι εκεί το θέμα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Αυτό. Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Δεν έθεσα οικονομικό πλάνο για να αντιληφθούμε τώρα τι λέμε, έτσι. Η ερώτηση δεν είναι ποιο είναι το οικονομικό πλάνο για τις εκλογές. Η ερώτηση ήταν τι κάνουμε με τις εκλογές. Η απάντηση είναι συλλογική απόφαση του μετώπου. Αυτό. Δηλαδή το υπόλοιπο εκ της παραδρομής ενδεχομένως του λόγου μου παίρνεις εσύ και μου λες την άλλη απάντηση. Να στο απαντήσουμε, δεν είναι πρόβλημα γι' αυτό, έτσι. Αλλά δεν είναι κάτι που είναι άμεσο τώρα να το δούμε. Εγώ είπα να το έχουμε στο μυαλό μας. Οι εκλογές γίνονται και με κάποια. Το δεύτερο είναι πολύ σοβαρό το θέμα της αλληλεγγύης που έθεσε η συναγωνίστρια από το Ήλιο. Δεν είναι το πρώτο. Έτσι, δεν είναι το πρώτο. Και αυτό ήρθε στην επιφάνεια. Υπάρχουν συνεχόμενα τέτοια κρούσματα πλέον που έρχονται, που μας δημιουργούν πλέον αυτό που λέγαμε από παλιά, ότι θα πρέπει η αλληλεγγύη να στραφεί μέσα στους κόρπους του μετώπου αυτή τη στιγμή, διότι υπάρχουν μαχητές οι οποίοι πρέπει να στηριχθούν. Άρα λοιπόν, στο μυαλό μας και στις σκέψεις και στους προγραμματισμούς παίρνουν διάφορα πράγματα, για να μην βρισκόμαστε και σε αυτή την ανάγκη. Το ένα το είπε, είναι μια όχι συνεργασία με την εφημερίδα ή και με άλλες εφημερίδες ενδεχομένως, θα δούμε πώς θα προχωρήσει. Υπήρξε η πρόταση, δηλαδή η καμπάνια για συγκεκριμένο πράγμα να γίνεται μέσα από την εφημερίδα, το χωρί εμπροκειμένο, ώστε με μια προειδοποίηση που υπάρχει να μπορέσει να καλυφθεί ένα ποσό. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να δημιουργήσουμε κουμπαρά αλληλεγγύης. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει κουμπαράς αλληλεγγύης ανατομέα στην αρχή, με διάφορο, και ο κουμπαράς αυτός δεν έχει να κάνει σχέση μόνο με λεφτά. Έτσι, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή αυτό που κάναμε και δίναμε ρούχα, ρουχισμό, ανταλλακτικά και τρέχαμε από όλοι, έτσι πήγε. Και οι πολλοί τομείς το κάνανε, πρέπει πλέον να εξελιχθεί μέσα στο μέτωπο. Από την ιατρική αλληλεγγύη, από την νομική αλληλεγγύη, πέφτουμε τώρα και σε πλέον υλικά. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Πολύ γρήγορα θα είμαστε σε θέση να καταθέσουμε μια πρόταση ως πολιτική γραμματεία να συζητηθεί, να πάρουμε και τις απόψεις όλου του μετώπου. Κάθε ιδέα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι αποδεκτή, να κατατεθεί. Είναι το άλλο, η ερώτηση ήταν με τις συλλογικότητες. Ήταν η στάση πληρωμών μέσα στο ίδιο θέμα που έθεσε η συναγωνίστρια. Αυτό έχει να κάνει και με τις συλλογικότητες που είναι η επόμενη ερώτηση. Εδώ και καιρό έχει ξεκινήσει μια κατάσταση με τις πρωτοβουλίες, με τις πλατείες, με τα κινήματα, σε ό,τι αφορά έναν στόχο που έχουμε εμείς βάλει σαν ΕΠΑΜ, που είναι η στάση πληρωμών. Εάν δείτε, ήδη στο διαδίκτυο αρχίζει αυτό να διακινείται. Όχι μόνο στηρίζουμε τη στάση πληρωμών, αλλά θεωρούμε ότι είναι και το πρώτο και το αποφασιστικό βήμα για να περάσουμε στο επόμενο στάδιο που είναι η γενική πολιτική απεργία διαρκείας. Κατόπιν τούτου, όσοι συμμετέχουμε σε πρωτοβουλίες, δεν νομίζω ότι θα πει κανείς στη γειτονιά του ότι αυτό είναι κομματικοποιημένο. Όχι. Μπορεί στην αρχή να το πούνε, στη συνέχεια ήταν μια ωραία δράση την Κυριακή που έγινε στον βόρειο τομέα, την οποία παρακολουθήσαμε και από τις αναφορές που δόθηκαν, που νομίζω εκεί δόθηκε προς τα έξω η συμμετοχή του ΕΠΑΜ στην πλατεία. Αυτό πρέπει να γίνει βίωμα στον κάθε τομέα μας. Συμμετέχοντας λοιπόν, όχι το ΕΠΑΜ, αλλά ως πρόσωπα πλέον που ανήκουμε στο ΕΠΑΜ, σε συλλογικότητες της γειτονιάς μας, του Δήμου μας, του νομού μας, συμμετέχουμε και στο κεντρικό, αν θέλετε, συντονιστικό όργανο των πρωτοβουλειών, που σπρώξαμε και πήραμε την απόφαση για στάση πληρωμών. Άρα, καθήκον του επαμίτη που βρίσκεται στην γειτονιά του είναι να ενταχθεί στις πρωτοβουλίες. Το είπε ο συντονιστής του οργανωτικού ότι αυτό πρέπει να γίνει με καταγραφή τι υπάρχει στη γειτονιά μας, στο Δήμο μας. Το είπε, το ανέφερε σε ένα από τις στοχοθεσίες που έβαλε. Να γίνει αυτή η καταγραφή, να πλησιάσουμε και να πάμε σε αυτές τις πρωτοβουλίες, χωρίς να, επειδή όμως πολύ σωστά μπαίνουν κι άλλοι. Δεν είναι δική μας η πρωτοβουλία, είναι πρωτοβουλία πολιτών. Στις πρωτοβουλίες πολιτών δεν πάμε τώρα πώς θα τους την πάρουμε, άσχετα αν κάποιοι πάνε, το βλέπουν σαν ψήφους, το βλέπουν και έτσι, το μυαλό μας στη θέση τους. Όσα εμείς είμαστε οργανωμένοι και πολλοί, δεν υπάρχει περίπτωση να μας ρίξουν. Την περασμένη εβδομάδα έγινε στη ΓΕΝΟΠΔΕΗ η μεγάλη συγκέντρωση των πρωτοβουλειών. Πολλοί ήρθανε, πάρα πολλοί ήρθανε από το ΕΠΑΜ και είδατε πώς διαφοροποιήθηκε μέσα αμέσως η κατάσταση. Άρα λοιπόν, παροτρύνουμε να είμαστε στις πρωτοβουλίες όπου δεν υπάρχουν, να τις δημιουργήσουμε εμείς. Και δεν τις δημιουργούμε ως ΕΠΑΜ. Δεν είναι αυτό το πράγμα να βγούμε εμείς με τη σημαία μας. Συμμετέχουμε γιατί μας ξέρουν. Είναι δυνατόν εγώ να βρεθώ στη γειτονιά μου και να μην ξέρουν ότι είμαι στο ΕΠΑΜ? Ούτε το κρύψα, ούτε θα το κρύψω. Συμμετέχουμε, αλλά συμμετέχουμε ως κίνημα πολιτών εκείνη τη στιγμή. Μαζεύουμε κόσμο και μαζί με άλλους, μαζί αγωνιζόμαστε για τον κοινό σκοπό. Εμάς πέρασε ο στόχος. Ο στόχος ήταν η γενική στάση. Θα καλέσουμε τώρα, εδώ τώρα αρχίζει το αστείο, θα καλέσουμε τώρα τα αντιμνημονιακά κόμματα να μας πούν ποια είναι η θέση τους στη στάση πληρωμών. Για να τους ακούσουμε τώρα. Ενώ εμείς είναι ξεκάθαρη η θέση μας. Είναι βασικός μας στόχος. Αυτό για το θέμα συλλογικοτήτων. Το είπατε και ο Στέλιος, έτσι. Τώρα, απεμπλοκή από τους διεθνείς οργανισμούς, θα το απαντήσει ο Δημήτρης καλύτερα, έτσι, νομίζω αυτό, και πρακτική, μάλιστα, είπε ο Ηλίας. Ηλία, αν δεν απατώμε, το να πηγαίνουμε εμείς η πολιτική γραμματεία ή το οργανωτικό γραφείο, είχε εκδοθεί μια κοινοποίηση και δοθεί στους πυρήνες τον μήνα Νοέμβριο. Τον Νοέμβριο οι μόνοι που είχατε ζητήσει πράγματι είσαστε εσείς. Ουδής άλλος είχε ζητήσει. Τότε κάτι συνέβη όμως και ανεβλήθη η επίσκεψη. Στη συνέχεια όμως, επειδή αδρανοποιήθηκε αυτή η κοινοποίηση από όλους τους πυρήνες, δεν υπήρξε ένας που ζήτησε, δεν είχε ζητήσει κανένας. Την ξαναβγάλαμε στην επιφάνεια από το Φεβρουάριο τώρα. Και νομίζω ότι έχει ξεκινήσει, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι ζητάμε την αμφίδρομη ενημέρωση. Δηλαδή και εμείς ζητάμε να μας ενημερώσουν, έτσι, και αντίθετα. Τώρα, γιατί η πολιτική γραμματεία δεν έχει δώσει αν θέλεις, πρακτικά. Είναι ένα έλλειμμα της πολιτικής γραμματείας, σαφέστατο, όμως έχουμε ήδη πει ότι όποιος θέλει, και αυτό το έχουμε κοινοποιήσει νομίζω, όποιος θέλει μπορεί να έρθει να δει τα πρακτικά επί τόπου. Καλό είναι, έτσι, η γραφειοκρατική αυτή όμως δουλειά, υπάρχει μια έλλειψη σε εμάς επάνω μας. Σε αυτό. Πιστεύω να το καλύψουμε, όμως δεν είναι κάτι που έχει να κάνει να κρύψουμε κανένα μυστικό, διότι είναι ανοιχτές οι συνεδριάσεις μας, αυτό το γνωρίζετε, όποιος θέλει μπορεί να έρθει, άρα είναι έλλειμμα δικό μας, θα το ξεπεράσουμε. Και έρχομαι στο τελευταίο θέμα, που είναι το θέμα της αγωγής. Το άφησα τελευταίο, γιατί θεωρώ ότι πολλοί θα το ζητούσαν και πρέπει να το δούμε. Καταρχάς, να ζητήσουμε συγγνώμη από όλο τον κόσμο, στον οποίο να σημαίνει. Πιθανόν να είχαμε δημιουργήσει και εμείς λόγω άγνοιας την ελπίδα ότι σε μια εβδομάδα το έχουμε τελειώσει το θέμα. Είναι μια αγωγή και σε μια εβδομάδα το τελειώσαμε. Αυτό λοιπόν ήταν ένα μεγάλο λάθος από πλευρά μας. Διότι ενδεχομένως δεν είμαστε και εμείς καλά πληροφορημένοι ή δεν είχαμε αντιληφθεί τι όγκος εργασίας είναι αυτό ή τι είναι πράγμα αυτό. Όμως από την θέση τώρα αυτή μου δίνεται η ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές οι οποίοι δούλεψαν για αυτόν τον σκοπό. Πρώτα απ' όλα βέβαια τον δικηγόρο τον Μαρίο τον Μαρινάκο και τον Γιάννη τον Κινοσάτη σε δεύτερο βαθμό. Ανάλογα με τη βαρύτητα είπαμε που έχει δώσει ο καθένας. Το κυριότερο όμως είναι αυτός ο κόσμος που έπεσε για να φέρει την αγωγή εδώ σήμερα σε αυτό σε αυτή τη μορφή, η οποία είναι έτοιμη. Αλλά για να έρθει εδώ, να ευχαριστήσουμε. Καταρχάς, τις πρώτες κυρίες που δούλεψαν, την Αθηνά, την Ρούτα και την Γεωργία, που δούλεψαν τώρα δεν ανήκουν στο ΕΠΑΜ. Την Ελπίδα τη Λέκα, που υπήρξε η ψυχή όλου του εγχειρήματος αυτό του εθελοντισμού. Τον Δημήτρη τον Γεωργίου, που μνημονεύεται ιδιαίτερα σε ένα χαρτί μέσα εδώ. Την Βάνα την Αργύρη, τον Νίκο τον Λεβίδη, την Φίλη Σόκανη, τον Γρηγόρη Γονέλη, την Όλγα Παπαϊωσή, τη Χριστίνα Πολυχρονοπούλου που σήμερα έχασε και τη μητέρα της, τον Κώστα Κουβέλη, τον Γιώργο Οικονόμου, τη Βιβία Αδριόλα και τον Γιώργο τον Παναγιωτόπουλο που διέθεσε μηχανήματα και χρήμα αν θέλετε από το γραφείο. Τους ευχαριστώ όλους και αν είναι εδώ παρακαλώ να μην και παρακαλώ πάρει και τους υπολείπους. Μέχρι να έρθουν όμως θα σας διαβάσω, θα μου επιτρέψετε αυτό το χαρτί το οποίο τους το ζήτησα εχθές το βράδυ στη 1 η ώρα. Πήρα τηλέφωνο 1 η ώρα και την παρακάλεσα την Ελπίδα να έχει έτοιμα 2 λόγια. Θα τα διαβάσω εγώ, θα μου το επιτρέψει, είναι δικό τους το χαρτί, είναι συλλογική τους η δουλειά και θα δείτε. 2 λόγια λοιπόν για τη συλλογική αγωγή. Εκλάβαμε αυτή την ιδέα της συλλογικής αγωγής των συναγωνιστών μας νομικών του νομικού τμήματος, του συναγωνιστού μας και εξαίρετου του νομικού μας Μάριου Μαρινάκου, αλλά και των άλλων νομικών μας, σαν δράση, αντίδραση, αντίσταση. Όπλο του μετώπου ενάντια στον πάνωπλο εχθρό μας, την δοσυλλογική τρικομματική κυβέρνηση και τους δανειστές μας, που σαν κέρβερος φυλάει τα συμφέροντά του και κατασπαράζει το μεγαλύτερο μέρος του λαού μας. Ο όγκος της δουλειάς πολλής, η πείρα μικρή, η απειρία μεγάλη, το εγχείρημα πρωτόγνωρο δίχως πεπατημένη, αιτήσεις δικαιολογητικά εκαθαριστικά σειραίων από όλη την Ελλάδα. Όλοι όσοι βοήθησαν από την αρχή μέχρι το τέλος της προσπάθειας αυτής, για να υλοποιηθεί αυτή η συλλογική αγωγή, δουλέψαμε εθελοντικά, κλέβοντας από τον ύπνο μας και βάζοντας πίσω πολλές από τις υποχρεώσεις μας. Ακούσαμε τα δικαιολογημένα παράπονα του κόσμου για την καθυστέρηση, που γεμάτος αγωνία περίμενε την κατάθεσή της. Δεν πλοηθήκαμε όμως συνεχίσαμε με αγωγή αντίστασης. Δικαιολογήσαμε τα παράπονα, γιατί ο κόσμος δεν ήξερε. Μα ούτε και εμείς όταν τη δουλεύαμε, πόσο χρόνο απαιτούσε, πόσα προβλήματα ζητούσαν λύσεις, πόσες γνώσεις πληροφορικής ήταν απαραίτητες, και αν δεν ήταν ο πυλώνας μας, ο συναγωνιστής μας, ο Δημήτρης, ο Γεωργίου, θα καταθέταμε την αγωγή σε ένα χρόνο. Μέσα από όλα αυτά, φτάσαμε στο τέλος του δρόμου. Τι απομένει? Απέμεινε ένας κωδικός για να μπορέσει να κατατεθεί ηλεκτρονικά, για να αποφύγουμε το μεγάλο κόστος μιας αγωγής χιλιάδων σελίδων και των αντιγράφων τους. Αλλά ακόμα και αυτό να μην γίνει εφικτό, θα προχωρήσουμε με τον συνηθισμένο τρόπο. Τώρα γνωρίζουμε τι πρέπει να γίνει από την αρχή σε άλλους νομικούς αγώνες. Και σε άλλες, μα ιδιαίτερα σε αυτή τη δράση, νιώσαμε τι σημαίνει να αγωνίζεσαι και να συναγωνίζεσαι. Να σε πιάνει απογοήτευση και το ψυχικό σθένος του συναγωνιστή σου, να σε ο γεμιστήρας στο όπλο σου για να πετύχεις τον στόχο. Δεθήκαμε με αυτό το δέσιμο που μόνο η κοινή αγωνία και ο κοινός αγώνας δένει και ατσαλώνει τους συναγωνιστές μεταξύ μας. Αυτό το δέσιμο είναι η δική μας περιουσία και την καταθέτουμε στην τράπεζα του ενιαίου παλαϊκού μετώπου, που μόνο αυτό ξέρει να την εμπνέει και να την φυλάει. Δύο ημερών να πάρουμε τον κωδικό, έχουν βρεθεί τα εναλλακτικά σενάρια που χρειάζονται, είτε αυτό θα είναι από δικό μας νομικό, είτε από άλλον που θα το δανείσει, ώστε δεν θα χρειαστεί να γίνει το δεύτερο που λέγαμε να πάει με τον όγκο. Τεράστιος όγκος δουλειάς, μιλάμε για ανθρώπους που γνωρίζουν από αυτό και ποιοι είναι νομικοί εδώ, μόνο το σκεπτικό που είναι 240 σελίδες. Βάλτε τώρα τα αντίγραφα και όλα αυτά να μπουν μέσα. Συγχαρητήρια στα παιδιά.